Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα. Ακούσαμε λοιπόν, κυρία Κερίδη, πριν από λίγο τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή να χαρακτηρίζει απρόβλεπτη και ανακόλουθη την πολιτική των Αμερικανών. Είναι προφανές ότι η άποψή του έχει φυσικά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου μάλιστα ότι χειρίστηκε εξαιρετικά κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ο Κώστας Καραμαλής είναι ένας πολιτικός με τεράστια εμπειρία και στα διεθνή τα οποία τα παρακολουθεί και με την οξυδέρκεια που τον διακρίνει έκανε αυτές τις επισημάνσεις χθες στην Θεσσαλονίκη σε αυτή την βαρυσήμαντη ομιλία που έδωσε. Απολύτως συμφωνώ μαζί του. Θα το πήγαινα και παραπέρα. Έχουμε έναν εξαιρετικά απρόβλεπτο, για πολλούς στοιχοδιοκτικό πρόεδρο στην κορυφή της ιεραρχίας. Το Αμερικανικό σύστημα δίνει υπερεξουσίες στον Αμερικάνο πρόεδρο ως προς την εξωτερική πολιτική και βλέπουμε αυτά τα ανακόλουθα, ανερμάτιστα, αντιφατικά, αν θέλετε, τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στη Μέση Ανατολή και μας αγγίζουν και εμάς. Θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα και θα συμφωνούσα και με αυτά που είπε για την Ευρώπη, διότι εδώ βλέπουμε τη διάλυση ενός μεταπολεμικού κονσένσους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, κατεξοχήν βεβαίως στην Αμερική με τον Τραμπ. Θα δούμε τι θα γίνει με την επανεκλογή του ή όχι, αλλά και στην Ευρώπη τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα, πέρα από το Brexit, το οποίο φαίνεται να προχωράει. Είχαμε χθες πολιτικούς σεισμούς στην Ευρώπη, στην Θουριγγία, το γερμανικό κρατήδιο, ανατολικογερμανικό κρατήδιο, το οποίο ωφελήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια με τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων που πήρε από τους Δυτικογερμανούς. Οι ψηφοφόροι ανταπέδωσαν στους χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες που τους κυβέρνησαν αυτά τα 30 χρόνια, στέλνοντάς τους στο περιθώριο. Πάνω σε αυτό, κύριε Κερίδη, στην Ιταλία, τη Θουριγγία και την Αυστρία, βλέπουμε να δυναμώνουν οι αντιμεταναστευτικές φωνές. Σας προβληματίζει αυτή η μεταστροφή? Κάνουν αυτό που πρέπει οι Ευρωπαίοι για το μεταναστευτικό, πιστεύετε, ή η χώρα μας σηκώνει τελικά δυσανάλογο βάρος? Απολύτως όχι. Δεν κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό φαίνεται και ακριβώς τα αποτελέσματα. Στη Θουριγγία τα δύο άκρα, η άκρα αριστερά του Die Linke και η άκρα δεξιά, η πιο σκληρή μάλιστα μορφή του AfD, της Αλτερνατίβας, εκεί στη Θουριγγία πήραν συνολικά 54% την απόλυτη πλειοψηφία. Στην Δε Ούμπρια, παραδοσιακό προπύργιο της αριστεράς, της κέντρο αριστεράς στην Ιταλία, την περιοχή γύρω από την Περούτζια κοντά στη Ρώμη, ο Σαλβίνι θριάμβευσε, παρόλο που δεν είναι πια στην κυβέρνηση. Η Λίγκα φεύγει πια από τον Βορρά, γίνεται ένα πανιταλικό κόμμα, πήρε 44% και συνολικά η δεξιά 57%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και έχουμε βέβαια τέτοιες φωνές και στην Ισπανία, που έχουμε εκλογές, με το Vox, το ακροδεξιό, για πρώτη φορά κόμμα να εμφανίζεται τρίτο. Η Αυστρία είναι λίγο πιο περίπλοκη. Εκεί η κεντροδεξιά έχει κάνει κάποιους ελιγμούς. Ο Κούρτς έχει καταφέρει να επικρατήσει και να περιθωριοποιήσει την άκρα δεξιά. Συνολικά η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα και το μεταναστευτικό προσφυγικό θα κρίνει πολιτικές εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν που μιλάμε για το μεταναστευτικό, τι προσπαθούν να πετύχουν, πιστεύετε, οι Τούρκοι, αποδομώντας την εθνική προσπάθεια της χώρας μας όσον αφορά το προσφυγικό? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η αντιμετώπιση της Τουρκίας και από εμάς τους Έλληνες, αλλά συνολικά και από την Ευρώπη, περνάει μέσα από μια σχιζοφρένεια, θα σας έλεγα. Η σχιζοφρένεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη μια θέλουμε να καταδικάσουμε την Τουρκία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά τα εξωφρενικά που κάνει, είτε στην Κύπρο, είτε στην Βόρεια Συρία και αλλού. Από την άλλη, θέλουμε και επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί της και στη βάση αυτή υπάρχει η περίφημη ευρωτουρκική δήλωση του Μαρτίου του 2016. Εξαρτώμαστε σε έναν βαθμό από τη συνεργασία αυτή της Τουρκίας, την οποία τη θέλουμε και κατά συνέπεια παλινδρομούμε μεταξύ καταδίκης και συνεργασίας. Απ' την άλλη μεριά, η Τουρκία, ειδικά στο μεταναστευτικό, και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί κάποια δίκαια. Έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία ίδιοι, κάποιοι μιλάνε για 5 εκατομμύρια. Η νίκη της αντιπολίτευσης στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, ο Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, έχει ευθέως να κάνει με την δυσαρέσκεια του μέσου Τούρκου από τον κατακλυσμό προσφύγων που παίρνουν τις δουλειές από τους Τούρκους. Η τουρκική οικονομία δεν πάει καλά. Κατά συνέπεια, ο Ερντογάν σκληραίνει τη θέση του και προσπαθεί να τα ρίξει σε άλλους. Από την άλλη, βέβαια, η Τουρκία αντιφάσκει, διότι την ίδια ώρα που μιλάει για το πώς προστατεύει για τους πρόσφυγες, δημιουργεί νέους πρόσφυγες με τις στρατιωτικές επεμβάσεις που κάνει σε βάρος κυρίας της χώρας που είναι η Συρία, παραβιάζοντας κατάφορα όλα τα θέσφατα του διεθνούς δικαίου και της διεθνής νομιμότητας και δημιουργώντας τουλάχιστον 200.000 νέους πρόσφυγες, Κούρδους αυτή τη φορά, πέρα από τους νεκρούς που προκάλεσε η επιχείρησή της. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.